Καλό μεσημέρι, κύριε Καραθανασόπουλε, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω, εσείς θεωρείτε ότι αποκαλύφθηκε ο κύριος Μητσοτάκης ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εσείς μπορείτε να δείτε θετικά, όπως οι μειώσεις στον έμφυα και στα φορολογικά ή κάποιες άλλες εξαγγελίες? Καταρχάς, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε κυβερνητική αλλαγή. Mm-hmm. Απλά έχουμε μια κυβερνητική εναλλαγή και μια παράδοση της κοιτάλης από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσει πάνω στις δεσμεύσεις και στο έργο της προηγούμενης κυβέρνησης. Και μια και μιλάμε για δεσμεύσεις, αυτές είναι αδιαπραγμάτευτες. Δηλαδή και το πρωτογενές πλεόνασμα με τα ματωμένα πλεονάσματα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ανάγκη να προχωρήσουν μια σειρά μέτρα τα οποία είχαν μείνει πίσω όσον αφορά τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και την επίσφαση των πληστηριασμών, τα ζητήματα που αφορούν τις ιδιωτικοποίησεις και την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχίσει και το επόμενο χρονικό διάστημα με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Παρά τις διάφορες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τις φορολογικές ελαφρύνσεις και ιδιαίτερα στον ΕΦΕ, είναι φανερό ότι προσπάθησε να αποκρύψει ότι τη μεγάλη μερίδα του λέοντος στο φορολογικό κομμάτι αφορούν ελαφρύνσεις προς τις μεγάλες επιχειρήσεις και οι οποίες θα ξεκινήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Και η μείωση του συντελεστών φορολόγησης από το 28% στο 24% για το 19% και των διανεμόμενων κερδών από το 10% στο 5% είναι συγκεκριμένες δεσμεύσεις που δείχνουν δηλαδή ότι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού θα συνεχίσουν να πληρώνουν όλο και λιγότερους φόρους το επόμενο διάστημα. Από την άλλη μεριά, η όποια μείωση του έμφυα. Για τη μεσαία τάξη, νομίζω εκεί έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι, κοιτάξτε, η όποια μείωση του έμφυα δεν αλλοιώνει την φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Είναι μικρές αυτές οι μειώσεις. Και βεβαίως αυτό που θα ελαφρυνθεί από τη μία τσέπη η μεσαία τάξη, όπως την ονομάζει, τα μεσαία εισοδήματα, στο πούμε έτσι, θα επιβαρυνθούν με μια σειρά άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα την περαιτέρω μείωση των κοινωνικών δαπανών, για να μπορέσει ακριβώς να ισοφαριστεί το πακέτο των φορολογικών εξαγγελιών με τα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του πρωτογενούς. Άρα λέτε ότι το κομμάτι του περιορισμού της πατάλης που λέει η κυβέρνηση θα είναι από... Θα προέρχεται κατά κύριο λόγο από μια σειρά κοινωνικές δαπάνες, από καθυστερήσεις στις διορισμούς του απαραίτητου προσωπικού στους, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι θα έχει πολύ μικρή αλάφρυνση, θα υπάρχει μια πολύ μικρή αλάφρυνση αυτών των λεγόμενων εισοδημάτων από τη στιγμή που θα αναγκαστούν να καλύψουν το όποιο φορολογικό πακέτο μέσα από τη μείωση των κοινωνικών δαπανών. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι από αυτά που ακούσατε, για παράδειγμα το κομμάτι της μεταφοράς των φυλακών εκτός κέντρου, το κέντρο Αττικής τέλος πάντων, σε κάποιο πιο απόμερο μέρος των φυλακών του Κορυδαλού, η ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κάποιες από αυτές τις εξαγγελίες που να τις είδατε πιο θετικά? Προσέξτε, υπάρχουν μια σειρά εξαγγελίες. Θα δούμε πώς όλες αυτές θα υλοποιηθούν. Όμως το βέβαιο είναι ότι όλες αυτές οι εξαγγελίες, άμα τις δούμε πολύ συγκεκριμένα, σχετίζονται άμεσα με τη διαμόρφωση μιας εικόνας της πρωτεύουσας, η οποία θα είναι ελκυστική στον εισερχόμενο τουρισμό. Άρα δηλαδή να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό το πακέτο Αθήνα τουριστική πόλη. Και δεν ξέρουμε αν αφορούν επί της ουσίας η βελτίωση της ποιότητας ζωής των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί εδώ αν γίνει πάρκο, οι φυλακές του Κορυδαλού γκρεμιστούν, γίνουν πάρκο μεγάλο με παιδικές χαρές, θα είναι κάτι έτσι. Προσέξτε, βεβαίως. Γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε να δούμε ποια ακριβώς μορφή θα πάρουν αυτές οι εξαγγελίες. Γιατί μπορεί ένα κομμάτι να γίνει πάρκο και ένα άλλο να δοθεί σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Αλλά πέρα από αυτό, ναι, μιλάμε για τα ζητήματα, τα έργα, τα απαραίτητα της βελτίωσης ποιότητας ζωής, γιατί ακριβώς απουσίαζαν. Εκτός από αυτές τις μικρές αναφορές οι οποίες έγιναν, τα ζητήματα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία, την αντιπυρική προστασία, την αντιπυρική προστασία. Ναι, είναι και ο ένας χρόνος, αύριο ένας χρόνος από το μάτι. Έτσι, από το μάτι. Μνήμες. Ή της αντισεισμικής θωράκισης, που έχουν πολύ πρόσφατα το παράδειγμα του σεισμού,
ο οποίος δεν ήταν και ιδιαίτερα μεγάλος της στην Αττική πριν από τρεις μέρες. Mm-hmm. Άρα δηλαδή είναι μια σειρά τέτοια θέματα τα οποία δεν υπήρχε καμία απολύτως αναφορά και βεβαίως φαίνεται ότι μεταφέρονται και αυτά τα απαραίτητα εργοδομήσεις στις ελληνικές καλένδες, γιατί ακριβώς δεν είναι επιλέξιμα ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ούτε και από τις προτεραιότητες του κεφάλαιου, γιατί η ουσία είναι ότι οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στηρίζονται, αναδεικνύουν την πολιτική η οποία υπηρετεί σήμερα αυτές τις ανάγκες της ανάπτυξης προς όφελος των λίγων και σε βάρος των πολλών, μια και διατηρούνται το σύνολο των μνημονιακών νόμων που αφορούν την αγορά εργασίας. Που σημαίνει ότι εσείς στο σύνολό σας καταψηφίζετε την κυβερνητική πολιτική, στο σύνολο, έτσι όλα. Καταψηφίζουμε στο σύνολο την κυβερνητική πολιτική. Θεωρούμε ότι οι υπόλοιπες τοποθετήσεις, οι οποίες έγιναν τα άλλα κόμματα στο πλαίσιο της ουσιαστικής και προγραμματικής αντιπολίτευσης, θέλουν να συγκαλύψουν τη συμφωνία με αυτή τη στρατηγική και ότι προβάλλει επί της ουσίας επιτακτική η πρόταση του ΚΚΕ, ότι υπάρχει άλλος δρόμος και από αυτή την άποψη χρειάζεται άμεσα να οργανωθεί πάλι του λαού για την αποτροπή των νέων αρνητικών επιπτώσεων από την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία και το πρώτο σχόλιο, έτσι, κύριε Καθανασόπουλο, για τις εξαγγελίες κυβέρνησης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, βουλευτής Αχαΐας. Καλή συνέχεια, κύριε Καθανασόπουλε.